εκλεκτοί, προσκεκλημένοι, σεβασμιότατοι, αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να χαιρετήσω ξεχωριστά τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, που μας θυμά με την παρουσία του, γιατί αυτό είναι πολύ σπάνιο να έρχεται ο Υπουργός Παιδείας της Εκδόσης Ακαδημίας, μόνο ότι το Υπουργείο Παιδείας είναι το εποπτεύον την Ακαδημία εκ μέρους του κράτους, Υπουργείου. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, που ήρθατε και τιμάτε με την παρουσία σας την εκδήλωσή μας. Η σημερινή πανηγυρική συνεδρία αρχίζει με ομιλία του Προέδρου της Ακαδημίας. Το θέμα μου είναι ελλείμματα δημοκρατίας. Πριν εισέλθω στο θέμα, θεωρώ χρήσιμες δύο διευκρινιστικές παρατηρήσεις. Η πρώτη. Όσα ελλείμματα και αν έχει η δημοκρατία, δεν πάβει να είναι το καλύτερο δυνατό πολίτευμα. Όπως έχει γράψει ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell στο έργο του History of Western Philosophy, απαντώντας στην πλατωνική διδασκαλία κατά την οποία την πολιτεία πρέπει να την κυβερνούν οι άριστοι των πολιτών, και εννοούσε τους φιλοσόφους. Όπως έχει πει λοιπόν ο Ράσελ, η τελική δικαίωση της δημοκρατίας είναι ότι δεν έχει βρεθεί και δεν μπορεί να βρεθεί μια ομάδα σοφών ανθρώπων για να αφαιθεί η διακυβέρνηση του κράτους σε αυτούς. Θα μπορούσε να διερωτηθεί κανείς ότι μα τους σοφούς αυτούς είναι δυνατόν να τους επιλέξει μια αμερόληπτη επιτροπή. Αλλά πάλι εγείρεται το ερώτημα. Και ποιος θα εκλέξει τα μέλη της επιτροπής αυτής? Και παραπέρα αυτούς τους εκλέκτορες που θα εκλέξουν τα μέλη της επιτροπής, ποιος θα τους εκλέξει και ούτω καθεξής, έως ότου κατά ανάγκη φτάσουμε στο λαό, δηλαδή στο σύνολο των πολιτών. Πέρα από αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η επισήμανση λοιπόν των ελαττωμάτων της δημοκρατίας δεν σημαίνει άρνηση της δημοκρατίας, γιατί αυτή παραμένει το καλύτερο δυνατό πολίτευμα ή το λιγότερο κακό. Η δεύτερη διευκρίνηση. Τα ελλείμματα στα οποία θα αναφερθώ αφενός έχουν διαχρονική σημασία και διαχρονική εφαρμογή. Δεν είναι του σήμερα μόνο. Και αφετέρου δεν αφορούν μόνο την ελληνική δημοκρατία, αλλά γενικότερα τη δημοκρατία όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και λειτουργεί στις χώρες της Δύσης. Θα περιγράψω λοιπόν συνοπτικά και ενδεικτικά ορισμένα από τα ελλείμματα της δημοκρατίας. Πρώτο ελλείμμα. Η νόθευση της διάκρισης των εξουσιών. Στο σύνταγμά μας, όπως και στα συντάγματα των περισσότερων δυτικών χωρών, καθιερώνεται η αρχή της διάκρισης των τριών εξουσιών ή λειτουργιών, όπως την ονομάζει το δικό μας σύνταγμα, δηλαδή της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Και μάλιστα, κατά το δικό μας σύνταγμα, η αρχή αυτή της διάκρισης των εξουσιών δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. Αποτελεί δηλαδή μία από τις θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις που ούτε η αναθεωρητική βουλή μπορεί να τη θίξει. Η αρχή αυτή αποτελεί εχέγγυο για τη δημοκρατική και μη αυθεντική άσκηση της κρατικής εξουσίας. Ειδικά η νομοθετική εξουσία είναι ένα σημαντικό αντίβαρο στην άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας. Και όμως στην Ελλάδα, αλλά και στις περισσότερες χώρες της Δύσης, η διάκριση μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας στην ουσία νοθεύεται, αφού η κυβέρνηση, φορέας της εκτελεστικής εξουσίας, έχει την πλειοψηφία της Βουλής και συνεπώς την ελέγχει όταν παρουσιάζει εισάγει προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδια. Έχουμε δηλαδή συγκέντρωση όλης της πολιτικής εξουσίας στην κυβέρνηση και υπονόμευση της δυνατότητας ελέγχου. Υπάρχουν βέβαια και κράτη όπου δεν ισχύει αυτό. Διαφορετική η κατάσταση στις ΗΠΑ, στην Κύπρο, εν μέρη και στη Γαλλία, όπου η διάκριση των εξουσιών τηρείται πράγματι, όχι μόνο τύπης, αλλά και στην ουσία.
μια δυνατή, έστω μερική αντιμετώπιση του παράδοξου αυτού φαινομένου θα ήταν η απαγόρευση κατοχής της διπλής ιδιότητας και υπουργού και βουλευτή ή και η εισαγωγή στοιχείων προεδρικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας με ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου, του Προέδρου της Δημοκρατίας, ως πιο ανεξάρτητου φορέα εκτελεστικής εκκλησίας. Η τελευταία αυτή δυνατότητα, έστω και αν βαίνει εν μέρη προς την κατεύθυνση της προεδρικής δημοκρατίας, δεν εμποδίζεται από το Σύνταγμα, όπως διατείνονται κάποιες φωνές. Δεύτερο έλλειμμα. Μεγάλη διάρκεια κατοχής θέσεων εξουσίας, που δημιουργεί μια προσωποπαγή εξουσία. Πράγματι, η μεγάλη διάρκεια θητείας σε πολιτικές θέσεις εξουσίας, χωρίς πρόβλεψη χρονικών περιορισμών, διάρκεια που συχνά συνεχίζεται επαόριστον, έχει ως συνέπεια να εκτρέφεται το προσωποπαγές στοιχείο στη λειτουργία του πολιτεύματος. Το αξίωμα δηλαδή ταυτίζεται με ένα πρόσωπο, το, όταν πρόκειται για μονομελή όργανα βέβαια, πρωθυπουργός, αρχηγός κόμματος και ιδίως κόμματος με κυβερνητικές αξιώσεις. Ο κίνδυνος ροπής προς αλαζονικές ή και αυταρχικές συμπεριφορές είναι προφανής. Το ίδιο και ο κίνδυνος της προσωπολατρείας, αυτό από την πλευρά των οπαδών. Της προσωπολατρείας η οποία είναι, όπως εύστοχα έχει παρατηρήσει ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, χαρακτηριστικό μη όριμων πολιτικών κοινωνιών. Στη Δημοκρατική Αρχή αρμόζει αντίθετα η ανανέωση με εναλλαγή στις θέσεις εξουσίας, ώστε να χρησιμοποιούνται περισσότεροι ικανοί άνθρωποι στη διακυβέρνηση μιας χώρας. Ως γνωστόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δικαιούται να εκλεγεί μόνο για 2 θητείες, δηλαδή να προεδρεύσει το πολύ επί 8 έτη, όσο επιτυχημένος και αν ήταν. Η εναλλαγή στην εξουσία ή στις διάφορες θέσεις εξουσίας είναι πράγματι δημοκρατικότερη. Στη Γερμανία συνήθως άλλος είναι ο πρόεδρος ενός κόμματος και άλλος ο καγκελάριος ή υποψήφιος καγκελάριος από το ίδιο κόμμα. Ενίσχυση της δημοκρατικότητας του πολιτεύματος συνιστά επίσης η μεταβίβαση σε συλλογικά όργανα μέρους των αρμοδιοτήτων μονομελών οργάνων, βασικά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το καλύτερο παράδειγμα προσφέρει στο ζήτημα αυτό η Ελβετία. Παράδειγμα βέβαια ακραίο, αλλά πρότυπο δημοκρατικότητας. Η Ελβετία αποφεύγει το συγκεντρωτικό πρωθυπουργικό σύστημα, δεν έχει καν πρωθυπουργό. Εφαρμόζει την ετήσια εναλλαγή στην Προεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου κάθε φορά και ενός άλλου από τους 7 συνολικά υπουργούς μέλη του Συμβουλίου αυτού που ονομάζεται και Ομοσπονδιακό Συμβούλιο. Αποτελεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Ελβετίας. Ο ενιάψιος πρόεδρος του Συμβουλίου είναι και ο πρόεδρος της Ελβετικής Ομοσπονδίας. Πρόκειται για το δημοκρατικότερο σύστημα διακυβέρνησης μιας χώρας που υπάρχει στον δυτικό κόσμο, όπως βέβαια γνωρίζουμε. Λειτουργεί δε αποτελεσματικά. Παραδέχομαι όμως ότι δυσχερός μπορεί να μεταφερθεί σε άλλες χώρες. Ρεαλιστικότερο θεωρώ τελικά τον χρονικό περιορισμό της 8ετίας που ισχύει στις ΗΠΑ για τον εκεί πρόεδρο. 8ετία κατά ανώτατο όριο που δεν είναι ανάγκη να εξαντλείται. Και μια θετική διαπίστωση για τη χώρα μας. Η θητεία στη θέση του Πρωθυπουργού δεν έχει ως τώρα στην πράξη υπερβεί την 8ετία, αλλά καλό θα ήταν να προβλεφθεί τούτο και με νόμο. Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει για τη θέση του αρχηγού κράτους, του αρχηγού κόμματος. Πρόβλεψη χρονικού περιορισμού στο καταστατικό ενός κόμματος θα ήταν σύμφωνη με τη δημοκρατική ανάγκη εναλλαγής στις θέσεις εξουσίας, αν το κόμμα θέλει να είναι κόμμα αρχών και όχι προσωποπαγές. Τρίτο έλλειμμα. Δημαγωγή και χειραγωγή συμπολίτες. Η δημοκρατία προϋποθέτει ενεργούς και όχι παθητικούς πολίτες. Ο πολίτης που μόλις τελειώσουν οι εκλογές επιστρέφει αποκλειστικός στις ιδιωτικές του υποθέσεις
δεν είναι ενεργός πολίτης. Όπως είπε ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος είναι φύση πολιτικών ζώων, διότι ως πρικισμένος με λόγο μπορεί να διακρίνει στην κοινωνία όπου ζει το δίκαιο από το άδικο, το αγαθό από το κακό, το ωφέλιμο από το επιζήμιο. Και ο Περικλής στον περίφημο επιταφιό του έχει τονίσει ότι τον πολίτη που δεν μετέχει στα πολιτικά πράγματα ούκα πράγματα αλλά χρήον νομίζομεν. Δεν τον θεωρώ δηλαδή φιλήσυχο, αλλά άχρηστο. Δεν τον χρειάζεται η κοινωνία. Ο ενεργός πολίτης είναι πριν απ' όλα σκεπτόμενος. Όλοι φυσικά μπορούν να σκέφτονται, αλλά ο παθητικός πολίτης υπόκειται εύκολα σε επηρεασμούς, επειδή δεν προβληματίζεται, αλλά δεν σκέπτεται επαρκώς. Υπόκειται ακόμη και σε χειραγώγηση από πολιτικούς που ξέρουν να δημαγωγούν. Και η παθητικότητα αυτή είναι υπαρκτή στις σύγχρονες κοινωνίες, αλλού λιγότερο και αλλού περισσότερο. Και συνιστά ένα σημαντικό δημοκρατικό έλλειμμα. Ο πολίτης γίνεται απλό μέλος μιας μάζας, χάνοντας την ατομικότητά του. Η συνήθις αναφορά στο λαό ή ανάλογα με τις συνθήκες η λεγόμενη προσφυγή στη βάση και μάλιστα αδιαμεσολάβητα, άρα χωρίς δυνατότητα διαλόγου, συνιστά μια ολοκληρωτική αντίληψη για τον πολίτη, μετατρέποντάς τον από προσωπικότητα σκεπτόμενη και δυνάμενη να διαφοροποιείται σε έναν αριθμό χωρίς ταυτότητα. Ο πολίτης εργαλειοποιείται για να λειτουργήσει ως μέσο που νομιμοποιεί τη δράση του δημαγωγού. Βέβαια, μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι οι όμοιες συνθήκες μπορεί να επικρατούν και στις βουλευτικές εκλογές. Πάλι θα υποφέρει η δημοκρατία, ασφαλώς. Αλλά αυτές οι εκλογές είναι αναπόφευκτες, αφού τις επιβάλλει η δημοκρατία, που έτσι και εδώ, είπαμε, παραμένει το καλύτερο πολίτευμα. Τέταρτο έλλειμμα. Δικοματισμός και όξυνση παθών. Στον Χαρίλαο Τρικούπη οφείλουμε την καθιέρωση το 1875 της αρχής της δεδηλωμένης, δηλαδή της δεδηλωμένης εμπιστοσύνης της πλειοψηφίας της Βουλής προς την κυβέρνηση. Αλλά στον ίδιο οφείλεται και η υποστήριξη του δικοματικού συστήματος ως θεμέλιου του πολιτεύματος, με δύο κατά βάση μεγάλα κόμματα στη Βουλή εναλλασσόμενα στην κυβέρνηση. Ο Τρικούπης είχε ως πρότυπο ένα πολιτικό σύστημα αγγλικού τύπου. Ο δικοματισμός που κυριαρχεί παλαιόθεν στην Αγγλία, όπως άλλωστε και στις ΗΠΑ, επικράτησε και στην Ελλάδα, με ορισμένα μόνο μικρά διαλύματα. Η αντιπαράθεση όμως δύο κομμάτων είναι φυσικό να δημιουργεί οξύτητα κατά την επιδίωξή τους να καταλάβουν την εξουσία και να αποθήσουν το έτερο κόμμα στην αντιπολίτευση. Συνέπεια της οξύτητας αντιπαράθεσης είναι η διέγερση παθών και ο φανατισμός, και η περαιτέρω συνέπεια είναι η μονοπόληση τελικά της εξουσίας από το ένα κόμμα. Το συνενετικό πνεύμα υποχωρεί και η συνεργασία, ακόμη και μεταξύ αντιπάλων όταν χρειάζεται, δυσχεραίνεται. Η έμπρακτη όμως επίδειξη συνενετικού πνεύματος και ο σεβασμός προς τον αντίπαλο είναι μείζον δημοκρατικό αίτημα, αποτελεί εφαρμογή στην πράξη περισσότερου δημοκρατικού ήθους και συγχρόνως εμποδίζει τη συγκέντρωση υπερβολικής εξουσίας σε ένα μόνο κόμμα. Αντιθέτως, δικοματικές ή πολυκομματικές κυβερνήσεις που στηρίζονται σε σύγκληση απόψεων και συνενέσεις περιορίζουν τους κομματικούς ανταγωνισμούς και τα κομματικά πάθη, συμβάλλουν στη διαμόρφωση ομαλού πολιτικού βίου και καλλιεργούν πνεύμα συνεργασίας. Το πνεύμα αυτό πραγματώνει πληρέστερα τη δημοκρατική αρχή και από ό,τι η μονοπόληση της εξουσίας. Τέτοιες κυβερνήσεις συνεργασίας έχουν επικρατήσει, έχουν καθιερωθεί στις περισσότερες χώρες της υπηρετικής Ευρώπης, που επιπλέον διαψεύδουν το επιχείρημα της δίθεν κυβερνητικής αστάθειας. Αποδεικνύεται έτσι ότι οι χώρες αυτές είναι κατά τούτο δημοκρατικότερες των αγγλοσαξονικών χωρών, Αγγλία, Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μένουν προσκολλημένες στο δικοματισμό. Και βλέπουμε, μας χάρη στην Αμερική, την έξαψη των παθών από τον ανταγωνισμό των δύο εκεί κομμάτων. Βεβαίως,
και η μονοκομματική κυβέρνηση είναι δημοκρατική, αφού έχει τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της Βουλής. Αλλά πιο δημοκρατική είναι η πολυκομματική κυβέρνηση, που και την εμπιστοσύνη της Βουλής έχει και συγχρόνως στηρίζεται σε συνεργασία και όχι σε αντιπαράθεση. Η δημοκρατικότητα έχει και αυτή διαβαθμίσεις. Έχει περισσότερα ή λιγότερα ελλείμματα. Και έρχομαι τώρα στο τελευταίο και το σπουδαιότερο έλλειμμα. Θα σας εξηγήσω ποιο είναι. Η δημοκρατία των χωρών του δυτικού τύπου εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό, και αυτό είναι ένα σημαντικότατο επιτευγμά της, τη λειτουργία του κράτους δικαίου και την κατοχήρωση των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει το δίκαιο του κράτους. Οι πολίτες ως αποδέκτες των κανόνων δικαίου μπορούν πράγματι να ασκούν τα προβλεπόμενα στο Σύνταγμα και τους νόμους δικαιώματά τους και να έχουν ένδυκη προστασία από ενδεχόμενες προσβολές τους. Το κράτος δικαίου είναι απαραίτητο σε μια δημοκρατία, αλλά δεν αρκεί. Εφησυχάζομαι και συχνά επερώμαστε νομίζοντας ότι στην κατάκτηση του κράτους δικαίου συνίσταται η δημοκρατία. Κράτος δικαίου σημαίνει ότι εξασφαλίζεται η εφαρμογή του ισχύοντος δικαίου. Ποιο όμως δικαίου? Η δημοκρατία ολοκληρώνεται όταν οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στη λειτουργία της όχι μόνο ως αποδέκτες των κανόνων που τους αφορούν, αλλά και ως συνδιαμορφωτές, συγκαθορίζοντας το περιεχόμενό τους. Όταν συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των κανόνων, ασκούν όχι μόνο την ιδιωτική τους αυτονομία, είναι η αυτονομία που αφορά τις ιδιωτικές μας σχέσεις, αλλά και τη δημόσια αυτονομία τους, δηλαδή την αυτονομία τους στις δημόσιες σχέσεις. Τον όρο αυτό τον δημιούργησε δημόσια αυτονομία και τον υποστήριξε ο Γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Γιούργεν Χάμπερμανς. Στην πράξη όμως, η συμμετοχή του πολίτη στη δημιουργία των κανόνων δικαίου είναι, αν όχι ανύπαρκτη, πάντως μηδαμινή. Ένα έλλειμμα που μειώνει το επίπεδο της δημοκρατικότητας των κοινωνιών μας. Σημειώνω ότι οι βουλευτές, όταν ψηφίζουν νόμους, δεν δεσμεύονται κατά το Σύνταγμα από τους εκλογείς τους, αλλά ψηφίζουν κατά συνείδηση. Έτσι προβλέπει το Σύνταγμα μας. Ο ενεργός πολίτης, ακόμη και συνασπιζόμενος με άλλους συμπολίτες που ενσχάσει σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε άλλες πρωτοβουλίες, σε κινήσεις πολιτών, ελάχιστα μπορεί να επηρεάσει το περιεχόμενο των νόμων. Ρεαλιστικότερο είναι να ασκηθεί από τους πολίτες η δημόσια αυτονομία τους, αν πρόκειται για νόμους που αφορούν μικρή σχετικώς κατηγορία πολιτών, οι οποίοι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και ενεργοποιηθούν έναντι του νομοθέτη ως ενιαίο σώμα. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σχετικώς σε μια περίπτωση της πρόσφατης επικαιρότητας που αφορά την Ακαδημία Αθηνών. Πρόκειται για το σχέδιο νόμου που αποτελεί τον νέο οργανισμό της Ακαδημίας, όπως το διαμόρφωσε η ολομέλειά της σε σειρά συνεδριάσεων και όπως το εισηγήθηκε στον Υπουργό Παιδείας. Ο Υπουργός και στη συνέχεια το Υπουργικό Συμβούλιο αποδέχθηκαν επί της ουσίας το σχέδιο της Ακαδημίας, δηλαδή σεβάστηκαν τη δημόσια αυτονομία της στο θέμα αυτό. Περιμένουμε βέβαια και την απόφαση της Βουλής. Το παράδειγμα που ανέφερα είναι μια εξαίρεση, μπορεί να σκεφτεί κανένας και άλλες λίγες περιπτώσεις, αλλά ο κανόνας είναι ότι οι νόμοι αφορούν είτε το σύνολο της κοινωνίας, είτε μεγάλη μερίδα της, που δεν μπορεί να ασκήσει ενιαία δημόσια αυτονομία. Και για αυτήν τη συνήθεια περίπτωση, μάλλον πρέπει να παραδεχθούμε ότι δεν έχει βρεθεί ακόμη αποτελεσματική λύση για το έλλειμμα αυτό της δημόσιας αυτονομίας. Αλλά για να μην κλείσω απεσιόδοξα την ομιλία μου στο ζήτημα αυτό, ας μου επιτραπεί να πω το εξής. Αν η άρση κάποιων ελλειμμάτων φαίνεται να είναι δυσχερώς επιτεύξιμη ή και ανέφικτη υπό τις σημερινές συνθήκες, πάντως η επισήμανσή τους διατηρεί όχι μόνο θεωρητική αλλά και πρακτική χρησιμότητα. Το σήμερα ανέφικτο μπορεί να γίνει αύριο εφικτό. Η χθεσινή ουτοπία έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις σημερινή πραγματικότητα. Ένα παράδειγμα, πολλά παράδειγματα θα μπορούσα να πει, αλλά θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα, τις ιδέες
του Γάλλου σοσιαλιστή Σαν Σιμό, που στις αρχές του 19ου αιώνα μιλούσε στο δημοσίευμά του για την αναγκαιότητα και τα μέσα να ενοποιηθούν οι λαοί της Ευρώπης σε ένα ενιαίο πολιτικό σώμα, διατηρώντας ο καθένας την εθνική του ανεξαρτησία. Μιλούσε για Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με διατήρηση των Εθνικών Κοινοβουλίων. Την υλοποίηση του τοπικού τότε συνσημονικού οράματος ζούμε σήμερα στις γενικές γραμμές του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, συχνά η πραγμάτωση τέτοιων ιδεών που τις λέμε ουτοπικές προσκρούει σε συμφέροντα. Όπως παρατηρούσε ο γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Έρμπερτ Μαρκούζε, και αυτός είναι εκπρόσωπος της λεγόμενης σχολής της Φραγκφούρτης, παλαιότερος από τον Habermas, έλεγε ο Μαρκούζε ότι σήμερα σε πολλές περιπτώσεις η ουτοπία αναφέρεται όχι στο απίθανο να συμβεί, αλλά μάλλον σε αυτό που το εμποδίζει να συμβεί, η εξουσία στις υφιστάμενες κοινωνίες, η ισχύουσα σε αυτές οργάνωση των πολιτικών και παραγωγικών δυνάμεων. Κυρίες και κύριοι, φτάνω στον επίλογό μου. Όποιος επιθυμεί περισσότερη δημοκρατία στην κοινωνία μας, ασφαλώς θα θέλει, έστω και αν διαφωνεί με ορισμένα από αυτά που είπα, θα θέλει λιγότερο συγκεντρωτισμό πολιτικής εξουσίας. Θα θέλει περισσότερη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων. Ομαλό πολιτικό κλίμα. Λιγότερο αυταρχισμό. Διάπλαση μέσω παιδείας και συνεχούς διαλόγου σκεπτόμενων και όχι χειραγωγήσιμων πολιτών. Έτσι κι αλλιώς είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε πώς λειτουργεί η εξουσία σε μια δημοκρατία και πώς η δημοκρατία και οι αξίες της μπορεί να δοκιμάζονται από τον τρόπο άσκησης της πολιτικής εξουσίας. Αλλά η Δημοκρατική Αρχή δεν αξιώνει μόνο να στηρίζεται η διακυβέρνηση μιας πολιτείας στην αρχή της πλειοψηφίας και της λαϊκής κυριαρχίας κατά το άρθρο 1 του Συντάγματος μας, για να έρθω τώρα να αναφερθώ μόνο στη χώρα μας, στο δικό μας Σύνταγμα. Αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας της δημοκρατίας, η αρχή της πλειοψηφίας και της λαϊκής κυριαρχίας. Η Δημοκρατική Αρχή αξιώνει και κάτι ουσιαστικότερο. Αξιώνει, είναι το άρθρο 2 του Συντάγματος, όμως στη συνέχεια. Και αυτό είναι ο δεύτερος πυλώνας της δημοκρατίας. Αξιώνει τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου και του τελευταίου μεμονωμένου ανθρώπου, ανεξάρτητα από οποιασδήποτε πλειοψηφίες ή και εναντίον πλειοψηφιών. Έκφραση της δημοκρατίας είναι ειδικότερα οι μεγάλες αρχές της δικαιοσύνης, οι αξίες της δικαιοσύνης. Δηλαδή, η προστασία των ατομικών και των κοινωνικών δικαιωμάτων, πρωτίστως της ελευθερίας και της ισότητας των πολιτών. Η ελευθερία κατοχυρώνει τον φιλελεύθερο χαρακτήρα της δημοκρατίας μας, η ισότητα, το κοινωνικό κράτος δικαίου. Αυτός ο δεύτερος πυλώνας της Δημοκρατικής Αρχής, ο ουσιαστικότερος, δείχνει ότι η δημοκρατία δεν είναι απλώς το αναγκαίο ως το λιγότερο κακό πολίτευμα. Η δημοκρατία είναι, με θετική διατύπωση, το καλύτερο δυνατό πολίτευμα για τον λόγο ότι τελικά δημοκρατία είναι η πραγμάτωση της ιδέας της δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ. Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος, ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας, κ. Χρήστος Ζελεφός, θα μας εκθέσει τα έργα που συντελέστηκαν κατά το 2023 στην Ακαδημία. Παρακαλώ, κύριε Γενικέ, μπορείτε να προσέλθετε στο βήμα. Αξιότιμε εκπρόσωπε
του Πρωθυπουργού και Γενική Γραμματέα Νοτά της Εκπαιδεύσεως, κύριε Οδυσσέα Ιωάννη Ζώρα. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκο Πιερακάκη. Πανιερότατε Μητροπολίτη Θαυμακού εκπρόσωπε του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριε Ιάκωβε. Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες, αξιότιμοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, αγαπητοί κυρίες και κύριοι τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, το έτος 2023 αποτέλεσε ορόσημο παγκόσμιων ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά και διεθνών αποφάσεων για την προστασία της ανθρωπότητος από την εξελισσόμενη κλιματική κρίση. Η Ακαδημία Αθηνών, ως το εμβληματικό ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας, συνέχισε και φέτος την ανωδική της πορεία με σημαντικές δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Το έτος 2023 εξελέγει επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόδωρος ο Δεύτερος, σε αναγνώριση του σπουδαίου θρησκευτικού, ποιμαντορικού και εθνικού έργου που προσφέρει στην Αφρικανική Ήπειρο και των θρησκευτικών και εθνικών υπηρεσιών του προς την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε 4 νέα τακτικά μέλη. Τον καθηγητή του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια, Άρη Ροζάκη, στην έδρα Επιστήμη των Σύγχρονων Υλικών, στην τάξη των θετικών επιστημών. Στην τάξη των γραμμάτων και καλών τεχνών εξελέγησαν ως τακτικά μέλη ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μιζούρι, Μιχαήλ Κοσμόπουλος, στην έδρα Προϊστορική Αρχαιολογία, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, στην έδρα Ρωμαϊκή Ιστορία, και η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, Ιόλη Καλαβρέζου, στην έδρα Βυζαντινός Πολιτισμός. Κατά το 2023 εξελέγησαν επίσης 4 ξένοι εταίροι της Ακαδημίας Αθηνών. Ο καθηγητής του Harvard, Walter Willett, στον κλάδο της ιατρικής. Ο τέος διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων, των ΗΠΑ, Anthony Fauci. Επίσης, στον κλάδο της ιατρικής. Ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Χασετέπε, Χαμπεράλ Μεχμέτ, στον κλάδο Ιατρικές Επιστήμες, ενώ ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ στην Καλιφόρνια, Ρόμπερτ Όλιβερ Ρίτσι, στον κλάδο της Επιστήμης των Υλικών. Επίσης εξελέγησαν 8 αντεπιστέλλοντα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, ο καθηγητής Αριστίδης Κρυλής, στον κλάδο Ιατρική Ανοσολογία και Λοιμώδη Νοσήματα, ο καθηγητής Αναστάσιος Τσόνης, στον κλάδο Φυσική του Περιβάλλοντος και Μετεωρολογία, ο καθηγητής Αγάθος Σπυρίδων, στον κλάδο Μηχανική των Βιοεπιστημών, ο καθηγητής James Anthony Jackson, στον κλάδο Επιστήμες της Γης, η καθηγήτρια Γεωργία Δεστούνη, στον κλάδο Υδρολογία, η καθηγήτρια Πάολα Μινούτσι, στον κλάδο Νεοελληνική Φιλολογία, ο καθηγητής Πολ Γκυγέ, στον κλάδο Φιλοσοφία, και ο ακαδημαϊκός Ρομπέρτο Κάρο, στον κλάδο Πολιτικές Επιστήμες, Πολιτική Βιογραφία. Κατά το 2023 απεβίωσαν τα εξής τακτικά μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Ο Σεβασμιότατος Ιωάννης Ζιζιούλας. Λάμπρινε και φώτιζε πάντα τα βήματα της Ακαδημίας μας. Και ο καθηγητής Γεώργιος Δερτιλής. Επίσης, απεβίωσε η ξένη εταίρος καθηγήτρια Ελέν Καρέρ
Ντενκός, καθώς και τα εντεπιστέλλοντα μέλη Αντώνιος Βαλαβάνης, Βασίλειος Μαρκεζίνης και Σπύρος Σιμίτης. Κατά το 2023 πραγματοποιήθηκαν 20 συνεδριάσεις της Συγκλήτου, 28 της Ολομελίας, 14 της πρώτης και δεύτερης τάξεως και 9 της τρίτης τάξεως. Η Ακαδημία Αθηνών σήμερα έχει 49 τακτικά μέλη, 89 ερευνητές και 60 διοικητικά στελέχη, χωρίς να συμπεριληφθούν οι εκατοντάδες ερευνητές που απασχολούνται στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, το οποίο θεωρείται και διεθνώς ως το κόσμημα της Ακαδημίας μας. Κατά το τρέχον έτος 2023 συνεχίστηκε αυξημένη κατά 4 σε σχέση με το 2022 η χορήγηση 16 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό από τα έσοδα των κληροδοτημάτων. Οι πάγιες εκδηλώσεις της Ακαδημίας κατά το έτος 2023 μπορούν να συνοψιστούν ως εξής. Τελετή εγκατάστασης των νέων αρχών της Ακαδημίας έτους 2023 πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2023. Κατά την τελετή παρουσιάστηκε το έργο των κέντρων και γραφείων ερεύνησης της Ακαδημίας Αθηνών κατά το έτος 2022 από τον απερχόμενο πρόεδρο κύριο Αντώνιο Ρεγκάκο. Κατά την τελετή ο νέος πρόεδρος της Ακαδημίας, ακαδημαϊκός κύριος Μιχάλης Σταθόπουλος, έδωσε την ομιλία με τίτλο «Δικαιοσύνη ως επιοίκεια εντός του δικαίου και πέραν αυτού». Η πανηγυρική συνεδρία για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου έλαβε χώρα στις 23 Μαρτίου με την ομιλία του ακαδημαϊκού κυρίου Αλέξανδρου Νεχαμά με τίτλο «Παλιγγενεσία, γλώσσα, διασπορά». Απενεμήθησαν το αριστείο των θετικών επιστημών στην καθηγήτρια κυρία Φίβη Κουντούρη και το βραβείο Νικολάου Καρόλου σε επιβάτες διασώστες της άμαξοστοιχίας στα Τέμπη. Στην ίδια συνεδρία ανακοινώθηκε η προκήρυξη του αριστείου των γραμμάτων 2023-2024, το οποίο θα απονεμηθεί στην πανηγυρική συνεδρία του Μαρτίου του 2024, απονεμόμενος Έλληνα εγκατεστημένος στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο οποίος παράλληλα με το σύνολο του προγενεστέρου σπουδαίου έργου του, συνέβαλε σημαντικά με έργο που συντελέστηκε κατά την τελευταία τετραετία. Τέλος, στις 26 Οκτωβρίου 2023, κατά την πανηγυρική συνεδρία για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, τον πανηγυρικό εκφώνησε ο ακαδημαϊκός κύριος Αλέκος Λεβίδης με θέμα «Μια απίστευτη ηρωνία γεμάτη πειθό», διαβάζοντας το έργο και τη σκέψη του Γιάννη Τσαρούχη για το αλβανικό μέτωπο, την κατοχή και τον εμφύλιο. Το 2023 πραγματοποιήθηκαν 3 επίσημες υποδοχές νέων μελών της Ακαδημίας Αθηνών ως εξής. Του ομοτίμου καθηγητού και πρώην πριτάνεως του Γεωπονικού Πανεπιστημίου κ. Ανδρέα Καραμάνο. Τίτλος εισιτηρίου λόγου «Η γεωργική έρευνα στην Ελλάδα, επιτεύγματα και προκλήσεις για το μέλλον». Του ομοτίμου καθηγητού της Φιλοσοφίας του Δικαίου στο τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κυρίου Παύλου Σούρλα, τίτλος εισιτηρίου λόγου «Η αυτονομία της ηθικής», του ομοτίμου καθηγητού της Πολιτικής Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κυρίου Πασχάλη Κίτρο-Μιλίδη, τίτλος λόγου «Η ιδέα της ελευθερίας στις πνευματικές παραδόσεις του ευρωπαϊκού κόσμου». Επίσης, το 2023 πραγματοποιήθηκαν 4 επίσημες υποδοχές νέων αντεπιστελώντων μελών των κυρίων Αλμπέρτο Καρπινέρη, του Κωνσταντίνου Αρκουμάνη, Ρένα Μπίζιος και Αναστασίου Τσόνη. Το 2023 πραγματοποιήθηκαν στην Ακαδημία Αθηνών σημαντικές
διεθνούς και εθνικής σημασίας επιστημονικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου. Μεταξύ των σπουδαίων εκδηλώσεων περιλαμβάνεται η μουσιακή έκθεση για τον αείμνηστο Ιάκωβο Καμπανέλη, επιφανές μέλος ο αείμνηστος της Ακαδημίας Αθηνών, που έλαβε χώρα στην Ανατολική αίθουσα. Στο πλαίσιο της έκθεσης που την επισκέφθηκαν εκατοντάδες άτομα, έγιναν ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους και για 800 μεμονωμένους νέους επισκέπτες, αλλά και χιλιάδες μαθητές από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και πραγματοποιήθηκαν 3 εκπαιδευτικές ημερίδες. Επίσης, συνεχίστηκαν τα μουσικά σεμινάρια του μαέστρου κυρίου Λεωνίδα Καβάκου, τακτικού μέλους της Ακαδημίας μας, καθώς και εκδηλώσεις σημαντικών διεθνών οργανώσεων από διακεκριμένα πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, αλλά και άλλες μουσικές και πνευματικές συναντήσεις. Η Ακαδημία Αθηνών συμμετείχε στο ελληνικό περίπτερο στη διάσκεψη κορυφής για το κλίμα στο Ντουμπάι. Παρουσιάστηκε μέρος του έργου που επιτελείται στην Ακαδημία Αθηνών σχετικά με την κλιματική κρίση και την προστασία των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για πρόταση της Ακαδημίας Αθηνών που έχει υιοθετήσει από το 2019 ως εμβληματική δια του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας μας ο Γενικός Γραμματεύς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κύριος Αντώνιο Γκουτιέρες. Η παρουσίαση έτυχε μεγάλης και θερμής υποδοχής. Κατά το 2023 η Ακαδημία Αθηνών διοργάνωσε ή συνδιοργάνωσε τις εξής 7 εκδηλώσεις. Ημερίδα για την ημέρα της ελληνικής γλώσσας σε συνδιοργάνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Έλαβε χώρα το Φεβρουάριο του 2023. Επίσημος εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας Μετεωρολογίας, παρουσίαση της έκθεσης Επιτροπής για την Ανθεκτικότητα των Ελληνικών Δασών, επιστημονική συνάντηση μεταξύ των 2 ακαδημιών, της Ακαδημίας Αθηνών και της Ακαδημίας της Μασσαλίας, εργασίες έναρξης του Biomed AI Artificial Intelligence Summer School σε συνεργασία με το IVEA και το Πανεπιστήμιο της Ουψάλα και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου. Συνέντευξη τύπου, παρουσίαση του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον και στα μνημεία της Δήλου με την υποστήριξη της πρωτοβουλίας 21 στις 27 Νοεμβρίου. Και τέλος, την εκδήλωση «Τι γυρεύει ο πάντα καβαλάρης ανάμεσα στους άλλους τριγύρω του πεζούς» τιμή στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Ομιλία του ακαδημαϊκού κυρίου Παυλόπουλου, τέως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Κατά το 2023 πραγματοποιήθηκαν 6 ομιλίες και 2 συναντήσεις σε διάλογο από τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη της Ακαδημίας και συμμετείχαν οι ακαδημαϊκοί Προκόπιος Παυλόπουλος, Κωνσταντίνος Βαγενάς, Λουκάς Χριστοφόρου, Εμμανουήλ Φλωράτος, Εμμανουήλ Γδούτος, Αλέξανδρος Νεχαμάς, Παύλος Σούρλας, Μιχαήλ Σταθόπουλος και Χρήστος Ζερεφός, καθώς και το αντεπιστέλλον μέλος Γεώργιος Γιαννόπουλος. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν άλλες 8 εκδηλώσεις και από το Μουσείο Μουσικοί Ορίζοντες, αλλά και από άλλους αρχιμουσικούς και από τη ΜΕΤ Όπερα. Στην Ακαδημία Αθηνών φιλοξενήθηκαν συνέδρια και συμπόσια, αλλά και άλλες πνευματικές εκδηλώσεις
σημειωτέα από αυτές είναι εκείνη με τον διακεκριμένο από τη Met Opera Αμερικανό βαρύτονο Jonathan Lash, καθώς και τους βραβευθέντες σε άλλα οδεία. Επίσης έλαβε χώρα το συμπόσιο Αριστοτέλης Κομφούκιος για την ηθική του 21ου αιώνα, το οποίο μετονομάστηκε, γιατί είναι μια σειρά συνεδρίων που γίνονται σε συνεργασία με κινέζικες ακαδημίες, μετονομάστηκε σε ABC Symposia. Το ABC είναι Αριστότελ, Μπούντα, Κομφούσιους Symposia. Και αυτά τα οργανώνει το Διεθνές Δίκτυο SCDN από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια και συνεχίζουν και θα συνεχίζουν και στο μέλλον σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών και το Κέντρο Φιλοσοφίας της Ακαδημίας. Άλλα συνέδρια περιλαμβάνουν το Brightening the Dark Ages, Hellenic Society of Physiology μαζί με τη Διεθνή Εταιρεία Φυσιολογίας, η τελετή απονομής του Διεθνούς Βραβείου Lord Byron στην Πρωθυπουργό της Εσθονίας, κυρία Κάγια Κάλλας, 9 Οκτωβρίου, και άλλες απομονές, παράσταση της κυρίας Καγιαλόγλου, η Αλίκη Καγιαλόγλου διαβάζει και τραγουδά Παπαδιαμάντη, άλλες εκδηλώσεις, αναλόγου κύρους και επιπέδου. Κατά το 2023, η Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών συνέχισε να αποτελεί τον βραχίωνα ή και τον μοχλό επικοινωνίας του Ανωτάτου Πνευματικού Ιδρύματος με την ελληνική και διεθνή κοινωνία, την επιστήμη και τις τέχνες. Όπως ξέρετε, έχει πλήρως ανακαινιστεί και αποκατασταθεί. Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εκδηλώσεις και επιστημονικές συναντήσεις, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ακαδημίας Αθηνών. Κατά το 2023 είχαμε πολλαπλές αποστολές από κινέζικες ακαδημίες σε διμερείς συναντήσεις και με την υπογραφή συμφώνων και μνημονίων συνεργασίας. Οι διμερείς σχέσεις περιλαμβάνουν ερευνητικά προγράμματα, καθώς και υποτροφίες για ανταλλαγή επιστημόνων μεταξύ Ακαδημίας Αθηνών και ομολόγων ιδρυμάτων στην Κίνα. Η Ακαδημία Αθηνών ήδη προβαίνει σε σημαντικές δράσεις που σχετίζονται με την παγκόσμια κοινότητα όλων των Ακαδημιών, όπως θα πω αργότερα. Κατά το έτος 2023, η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών διαχειρίστηκε 37 ερευνητικά προγράμματα, εκ των οποίων τα 7 αφορούσαν σε νέες εντάξεις και εκ των οποίων τα 25 είναι ανταγωνιστικά, δηλαδή προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Horizon, την Ευρώπη κλπ. Από τη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων η Επιτροπή Ερευνών είχε έσοδα 792.000 ευρώ. Επίσης, με βάση την πράξη με θέμα καινοτόμες δράσεις αξιοποίησης του αποθέματος της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία είχε ενταχθεί από διετίας στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020, με συνολική επιλέξιμη δαπάνη το ποσό των 820.000 ευρώ, ολοκληρώνεται πολύ σύντομα η ψηφιοποίηση του υλικού που προέρχεται από τη βιβλιοθήκη και 4 ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών. Κατά το έτος 2023, το Ίδρυμα Κώστα και Ελένη Σουράνη απένει με 4 βραβεία με έπαθλο 5.000 ευρώ το καθένα και 3 επένους και χορήγησε μία υποτροφία σε αλλοδαπό φοιτητή. Επίσης προχώρησε στην αποδοχή 28 προτάσεων για οικονομική ενίσχυση και εστιάστηκε σε προβολή της Ελλάδος στο εξωτερικό. Το Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη
Φέτος τιμήθηκε από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος για την προσφορά του στην ελληνόγνωση εκπαίδευση στην Ιταλία. Κατά το 2023, όπως ακούσατε, ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύνταξης του νέου οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία είχε αρχίσει ήδη από το 2022. Ο προταθής νέος οργανισμός περιλαμβάνει εξυγχρονισμό και καινοτομία σε πολλά άρθρα του υπάρχοντος πρώτου οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος συντάχθηκε και ψηφίστηκε το 1926. Η Ακαδημία Αθηνών συμμετείχε ως ιδρυτικό μέλος στην επανίδρυση της ΑΛΕΑ, All European Academies, συμμετέχουν 27 ακαδημίες από όλη την Ευρώπη, στη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στη Royal Society στο Λονδίνο στις 23 Ιουνίου και κατά τη διάρκεια της οποίας ο ομιλών παρουσίασε το όραμά μας για την ίδρυση του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών που θα εδρεύει στην Ακαδημία Πλάτωνος. Περί αυτού θα ενημερωθεί πλήρως το Υπουργείο Παιδείας, διότι πρόκειται για μια κίνηση που περίμενε περίπου 80 χρόνια, έγινε φέτος και θα ανθίσει του χρόνου. Όλοι οι συμμετέχοντες στη Γενική Διεύθυνση έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ύστερα από σημαντική δωρεά προς την Ακαδημία δρομολογείται η διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου στην Αθήνα με σκοπό την έναρξη των εργασιών στο πλαίσιο του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών σύμφωνα με τη Διαθήκη του Παναγιώτη Αριστόφρονος και τις σχετικές διατάξεις του νέου οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών. Τα οικόπεδα του κληροδοτήματος Παναγιώτη Αριστόφρονος που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, 59 οικόπεδα 60 στρεμμάτων καταχωρίστηκαν ήδη ως ιδιοκτησία της Ακαδημίας στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών που τέθηκε σε λειτουργία στις 23/2/2023, 80 χρόνια μετά την ίδρυση της Ακαδημίας. Έτσι αναγνωρίστηκαν τα δικαιώματα της Ακαδημίας με βάση τη Διαθήκη του αείμνηστου Παναγιώτη Αριστόφρονα. Υπρογράφηκε στις 8/3 προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Παιδείας και Υποδομών και Μεταφορών, βάσει της οποίας ανατέθηκαν σε ειδικούς συμβούλους οι διαδικασίες ορίμανσης και σύνταξης τευχών δημοπράτησης του έργου ΣΔΙΤ με την προοπτική το έργο να δημοπρατηθεί εντός του 2024. Το έργο αυτό θα αναγείρει, θα δημιουργήσει ένα κτίριο στη γωνία, σε οικόπεδο της Ακαδημίας, των οδών Βυσαρίωνος και Σίνα. Το κτίριο αυτό θα είναι ενεργειακά ουδέτερο. Ήδη έχουν γίνει όλες οι μελέτες και δεν χρειαζόμαστε καθόλου πετρέλαιο. Θα χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά στη χώρα μας γεωθερμία. Και με τη γεωθερμία θα θερμάνουμε και θα ψήξουμε την ίδια την Ακαδημία Αθηνών. Το μέγαρο αυτό που είμαστε εδώ. Μετά την παριθμόν απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που δέχθηκε την απαλλαγή των κενών και μη εκμισθωμένων οικοπαίδων ιδιοκτησίας της Ακαδημίας από τον Έμφυα, το οικόπεδο επί των οδών Σίνα και Βυσαρίωνος, αυτό το οποίο θα κτίσουμε, δηλώθηκε ως τέτοιο και το 2023 πήραμε πίσω 71.000 ευρώ Ένφια, το οποίο δεν έπρεπε να πληρώσουμε. Και δεν θα πληρώνουμε από τούδε και στο εξής με δίκες που θα κάνουμε, κύριε Υπουργέ, για το καλό της Ακαδημίας και κυρίως των κληροδοτημάτων και των αειμνήστων που τα άφησαν για συγκεκριμένη χρήση. Ιδρύθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας 3 νέα ερευνητικά κέντρα. Και εδώ θέλουμε να εξάρουμε το αμέριστο ενδιαφέρον του Υπουργείου, του προϊσταμένου Υπουργείου μας, το Κέντρο Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας,
το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία και το Κέντρο Έρευνας Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων. Οι προτάσεις αυτές ξεκίνησαν από την Ακαδημία, προφανώς, πριν τον Ντάνιελ και πριν όλες τις καταστροφές που είδαμε. Τέλος, κατά την τελευταία ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών ιδρύθηκε το Γραφείο Ερευνών Μαθηματικής Φυσικής. Ο συνολικός αριθμός ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ανέρχεται στα 18 τώρα, συμπεριλαμβανομένου και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών, στο οποίο απασχολούνται εκατοντάδες ερευνητών, ενώ τα γραφεία ανέρχονται σε 5. Από τους ερευνητές της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών, συνεχίστηκε η επιτυχής δημοσίευση εκατοντάδων πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Μια σημαντική δραστηριότητα της Ακαδημίας Αθηνών αποτελεί και η πλουσιότατη βιβλιοθήκη της, οι συλλογές της, οι οποίες περιέχουν χειρόγραφα, αρχιακό υλικό, επιστημονικά περιοδικά και περισσότερα από 280.000 βιβλία, πολλά είναι συλλεκτικά και οι οποίες εμπλουτίζονται συνεχώς. Η βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση σε 6 ηλεκτρονικές βάσεις, 13 επιστημονικές βάσεις δεδομένων και εξασφαλίζουν πρόσβαση σε 26.700 επιστημονικά περιοδικά σε ηλεκτρονική μορφή και 152.000 ηλεκτρονικά βιβλία. Το 2023 καταγράφηκαν 9.310 επισκέψεις στον ηλεκτρονικό κατάλογο και 30.700 εικονικές επισκέψεις. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ένα μέρος του έργου της Ακαδημίας Αθηνών που συντελέστηκε κατά το 2023. Η λοιπή ερευνητική δραστηριότητα των ερευνητικών κέντρων και γραφείων της Ακαδημίας Αθηνών θα ανακοινωθεί αναλυτικότερα από τον πρόεδρο της Ακαδημίας, καθηγητή κύριο Μιχαήλ Σταθόπουλο, στις 11 Ιανουαρίου 2024, κατά την εγκατάσταση των νέων αρχών της Ακαδημίας. Τώρα θα παρακαλέσω την προϊσταμένη της γραμματείας της Ολομελίας της Ακαδημίας Αθηνών, κυρία Λουίζα Καραπηδάκη, να συμβάλλει και συνδράμει τον πρόεδρο για να υλοποιηθεί η ευχάριστη θέση στην οποία βρίσκομαι για να σας παρουσιάσω τον πίνακα τιμητικών διακρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 2023. Κύριε Πρόεδρε. Ναι. Κυρίες και κύριοι, ένα μικρό διάλειμμα ενός λεπτού πριν αρχίσουμε το τρίτο μέρος του προγραμματός, δηλαδή την απονομή των τιμητικών διακρίσεων. Ο κύριος Υπουργός που μας ετοίμησε με την παρουσία είναι τόσο ευαρημένος, δεν μπορούσε να μείνει σε όλη τη διάρκεια. Με παρακάλεσε μία ώρα να είναι μόνο. Άρα, κύριε Υπουργέ, είναι η στιγμή που σας απαλλάσσουμε και σας ευχαριστούμε. Αλλά δεν απαλλάσσεστε από το να έρθετε να σας ξεναγήσουμε εις τα ενδότερα της Ακαδημίας. Βγαίνοντας έξω δεξιά σας είναι αντίγραφο της στήλης του όρου της Ακαδημίας Πλάτωνος, το οποίο μας χάρισε το Υπουργείο Πολιτισμού και το θεωρούμε σαν ρίζα της Ακαδημίας μας. Ευχαριστούμε. Απονέμεται. Αργυρούν από εκεί, μετάλλιον, μια χαρά. Ναι, αντέχω ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Τα έχουμε τα χρονάκια. Ναι, ορίστε, ναι. Λοιπόν, κύριε Γενικέ. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, απονέμεται. Αργυρούν μετάλλιον στον κύριο Αλέξανδρο Παπαγεωργίου Βενετά για την έκταση και σημασία του επιστημονικού του έργου. Ο εκλεκτός συνάδελφος παρακαλείται να προσέλθει. Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια.
Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως στον κύριο Μιχαήλ Μάριο Σκούλο, ομότιμο καθηγητή χημίας περιβάλλοντος και ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, για το συνολικό σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει στην προστασία του περιβάλλοντος. Βραβείο Νικολάου Αρτεμιάδη με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας σε τομείς της μαθηματικής ανάλυσης στην κυρία Χριστίνα Καραφιλιά. Το βραβείο θα παραλάβει η κυρία Κατερίνα Φίκα. Βραβείο Ακαδημαϊκού Θεοχάρη, Περικλή Θεοχάρη, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ για τη βράβευση της καλύτερης επιστημονικής εργασίας στον τομέα της μηχανικής στους κυρίους Ευστάθιο Θεοτόκογλου και Ιωάννη Σταμπούλογλου. Βραβείο Επαμεινόνδα Παπαστράτου με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ για τη βράβευση της καλύτερης εργασίας αναφερομένης σε τομείς της γεωμετρίας στον κύριο Ανδρέα Αρβανιτογεώργο. Βραβείο Δημητρίου Λαμπαδαρίου με χρηματικά έπαθλα 500 ευρώ έκαστον, απονεμόμενα στους ικανότερους στο μάθημα της γεωδεσίας, απονέμεται στην κυρία Δέσποινα Πύργου και την κυρία Όλγα Γκολογιάννη. Βραβείο Δημητρίου Λαμπαδαρίου με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ για τη βράβευση της καλύτερης ερευνητικής εργασίας στον κλάδο της γεωδεσίας στους κυρίους Δημήτριο Αμπατζίδη, Αντώνιο Μουρατίδη και Κυριάκο Μπαλιδάκη. Το βραβείο του κυρίου Μπαλιδάκη θα παραλάβει ο κύριος Αμπατζίδης. Βραβείο Αχιλλέως και Εκατερίνης Διονυσοπούλου με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ για τη βράβευση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας με θέμα από την έρευνα για την καταπολέμηση του καρκίνου στην κυρία Σταυρούλα Σοφού. Το βραβείο θα παραλάβει ο κύριος Ανδρέας Μπουντουβής. Βραβείο Γεωργίου Φωτεινού με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας που αφορά σε κλάδο της χημίας στον κύριο Ζαχαρία Φέδωνα Μπροτζάκη.
Βραβείο Χίλντεργκάρντ Χίρας Λεωνίδα Ζέρβα με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ για τη βράβευση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας στην οργανική χημεία στον κύριο Δημήτριο Γερογιώργη. Βραβείο Ελισάβετ Φωτεινέλη Ιωάννου Κρητικού με χρηματικό έπαθλο 15.000 ευρώ άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως για το 2023 στον καθηγητή κύριο Νικόλαο Σκαρμέα για το εν γέννη έργο του προς αντιμετώπιση της νόσου του Αλτσχάιμερ. Βραβείο Ελισάβετ Φωτεινέλη Ιωάννου Κρητικού με χρηματικό έπαθλο 15.000 ευρώ άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως για το 2023 στον καθηγητή κύριο Νικόλαο Γρηγοριάδη για το εν γέννη έργο του προς αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Βραβείο Ελισάβετ Φωτεινέλη Ιωάννου Κρητικού με χρηματικό έπαθλο 15.000 ευρώ άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως στον επίκουρο καθηγητή κύριο Ηλία Σιέμπο για το εν γέννη έργο του στον τομέα των πνευμονολογικών ασθενειών και της εντατικής θεραπείας. Βραβείο εις μνήμην Ακαδημαϊκού Ιωάννου Ξανθάκη, πρωτοπόρου της ελληνικής αστρονομίας και στυλοβάτη της Ακαδημίας επί 40 χρόνια, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως για το 2023 με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, απονέμεται στον κύριο Ιωάννη Λιωδάκη. Βραβείο άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως στον κύριο Αθανάσιο Κουτρούμπα Γεωπόνο, διδάκτορα εντομολογίας του Πανεπιστημίου των Παρισίων, Πέτρος και Μαρή Κιουρί, για την ίδρυση και λειτουργία του Εντομολογικού Μουσείου Βόλου. Βραβείο της Ακαδημίας Άνευ Αντιστοίχου Προκηρύξεως στον κύριο Αλέξανδρο Δρόσο, ομότιμο καθηγητή παθολογίας ρευματολογίας για το σύνολο του επιστημονικού του έργου. Βραβείο Άνευ Αντιστοίχου Προκηρύξεως στον καθηγητή κύριο Αναστάσιο Ιωάννη Κανελόπουλο για την ανάπτυξη θεραπείας του κερατόκονου με το πρωτόκολλο της Αθήνας. Βραβείο της Ακαδημίας Άνευ Αντιστοίχου Προκηρύξεως στον καθηγητή κύριο Γεώργιο Κιμιονή για το επιστημονικό του έργο, ιδιαιτέρως δε για την ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων του κερατοειδούς στην Ελλάδα και την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου της Κρήτης για τη θεραπεία των ασθενών με κερατόκονο. Τελειώσαμε την τάξη των θετικών επιστημών.
η β' τάξη των γραμμάτων και των καλών τεχνών. Βραβείο Αθάνα με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ για τη βράβευση της καλύτερης εκδεδομένης ποιητικής συλλογής νέου κατά προτίμηση ποιητού στον κύριο Κωνσταντίνο Νικολάου για την ποιητική του συλλογή με τίτλο «Βιογραφία ενός χεριού». Θα δούμε πόσο νέος είστε τώρα. Θα το πάρετε μετά, δεν. Α, το πήρε. Συγγνώμη για το. Βραβείο Λάμπρου Πορφύρα με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ για τη βράβευση Έλληνα λυρικού ποιητή για πρόσφατα δημοσιευμένη ποιητική συλλογή στην κυρία Μαρία Κούρση για την ποιητική της συλλογή με τίτλο «Εξόδιος αέρας». Βραβείο Εκατερίνης Σταθοπούλου με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ στην κυρία Μαρία Σφίκα για την ποιητική της συλλογή με τίτλο «Άλογα στο στήθος». Βραβείο Ελένης Μικονίου με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ στην πιανίστα κυρία Μελίνα Τσινάβου. Βραβείο Ελένης και Πάνου Ψημένου στον κύριο Δημήτριο Γιανακόπουλο για το έργο του «Η μετακαποδιστριακή περίοδος. Πολιτική ιστορία του ελληνικού κράτους από τη δολοφονία μέχρι τον ερχομό του Όθωνα». Συγχαρητήρια. Λικούργιο βραβείο με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ στον κύριο Γεώργιο Αναπνιώτη για το έργο του με τίτλο «Αναζητώντας τη Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη». Βραβείο του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ στους κυρίους Δημήτριο Λαρδίκο και Χρήστο Δάλκο για ανέκδοτη μελέτη τους για το γλωσσικό ιδίωμα της Καντήλας Μαντινίας. Απονομή του επάθλου Βασιλείου Κοντοδήμου με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ στον κύριο Σπυρίδωνα Σουμαλεύρη για το έργο του με τίτλο «Ιατρή και υγεία στον ομό της Πρέβεζας». Βραβείο Εμμανουήλ Ροίδου με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ στον κύριο Βασίλειο Γεώργα για το έργο του με τίτλο «Γλωσσάρι στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη».
Το βραβείο θα παραλάβει η επιστημονική επιμελήτρια του έργου, κυρία Ειρήνη Λιδάκη. Βραβείο Χαριλάου Σακελαριάδη, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ στον κύριο Ηλία Κολοκούρη για το αδημοσίευτο έργο του με τίτλο «Περικλής Γιαννόπουλος, βίος και έργο». Βραβείο Νικολάου και Μαρίας Γεωργίου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ στον κύριο Πέτρο Φιλιππίδη για το έργο του με τίτλο «Ένα ταξίδι στην ιστορία των Καρυδιωτών επί τη επαιτία των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή». Βραβείο Σίμωνος Σίνα, απονεμόμενον οίκοθεν, στην Ελληνική Εθνική Σχολή της Βιέννης, για την ιστορική και συμβολική αξία της ως του αρχαιοτέρου εν ενεργεία ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Ευρώπη. Το βραβείο θα παραλάβουν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αυστρίας και Διευθυντής της Ελληνικής Εθνικής Σχολής Βιέννης, κύριος Αρσένιος, και ο τακτικός καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αντιπρόεδρος του ελληνισμού της ΑΧΕΠΑ, Γεώργιος Υψηλάνης. Βραβείο της Ακαδημίας Άνευ Αντιστίχου Προκηρύξεως στον κύριο Τάκη Μαυρωτά, διακεκριμένο κριτικό τέχνης, για την πολύμοχθη εκθεσιακή του δραστηριότητα, με τις πολυσυζητημένες, είδατε, σας ξέρουν και δεν περιμένουν να ακούσουν όλο το βραβείο, πολυσυζητημένες εκθέσεις που επιμελήθηκε από τον Παναγιώτη Τέτσι, τον Δημήτρη Μηταρά, τον Νίκο Εγκονόπουλο, Θεόφιλο, έως τον Γεώργιο Σεφέρη. Όταν το φως χορεύει, μιλάω δίκαια. Μπράβο σας. Βραβείο της Ακαδημίας Άνευ Αντιστίχου Προκηρύξεως στον κύριο Νικόλαο Στεφάνου, πολυσχηδή δημιουργό, ζωγράφο, σκηνογράφο, κεραμίστα, γλύπτη και χαράκτη, για την πολυετή προσφορά του στη ζωγραφική και στην σκηνογραφία. Το βραβείο θα παραλάβει ο κύριος Νικόλαος Παΐσιος. Βραβείο της Ακαδημίας Άνευ Αντιστίχου Προκηρύξεως στον κύριο Γεώργιο Ανδριωμένο για την έκδοση των απάντων του Κώστα Κουλουφάκου. Βραβείο της Ακαδημίας Άνευ Αντιστίχου Προκηρύξεως στον κύριο Γιάννη Μετζικόφ για το έργο του με τίτλο «Ενδύματα και διηγήματα». Έφημος μνήμα της Ακαδημίας στην κυρία Γκάιλ Χόλστ Βαρφχατ, φιλέλληνα και ελληνομαθή ερευνήτρια της μουσικής, της λογοτεχνίας, κυρίως της ποίησης και της λαογραφίας της νεότερης
Ελλάδος. Την έφημο μνεία θα παραλάβει ο κύριος Πάνος Δημαράς, πρόεδρος του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής». Να κάνουμε και εμείς ψου-ψου, αν μας επιτρέπετε. Είπα, το όνομά της είναι γερμανικό, κύριε Γενικέ. Ναι. Holst Wahlhaft. Ναι. Όχι Wahlhaft, Wahlhaft. Το είπα αμερικάνικα, συγγνώμη. Λάθος. Έφημος μνεία στην κυρία Μάρθα Καρπόζηλου, μεταθάνατον για το δίτομο μνημειώδες έργο της με τίτλο «Τα ελληνικά περιοδικά του 19ου αιώνα». Την έφημο μνεία θα παραλάβει ο κύριος Απόστολος Καρπόζηλος. Έφημος μνεία στην κυρία Φιλιό Χρυσοστομίδου για την ποιητική της συλλογή με τίτλο «Ναύτης στον ήλιο». Έφημος μνεία στον κύριο Δημήτριο Κρήτο για το έργο του με τίτλο «Το καταφύγι κατά την Τουρκοκρατία 1880-1912, εικόνες από το δημόσιο και ιδιωτικό βίο». Έφημος μνεία στον κύριο Μινά Παραλικίδη για το έργο του με τίτλο «Καβακλιώτικα, στα βήματα των προγόνων μας από το καβακλί της Ανατολικής Ρωμιλίας στις νέες πατρίδες. Έθιμα, παραδόσεις, ασχολίες και γλωσσική κληρονομιά ενός προσφυγικού πολιτισμού». Έφημος μνεία στον κύριο Σταύρο Τσιτσιρίδη για το έργο του με τίτλο «Σενέκας από Κολοκύνθωση». Έφημος μνεία στο έργο «Αναζητώντας την Άνδρο». Κείμενα και εικόνες 15ου έως 19ου αιώνος από τη συλλογή Ευσταθίου Φινόπουλου. Μουσείο Μπενάκη, Καΐριος Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2021. Την έφημο μνεία θα παραλάβουν εκ μέρους της Καϊρίου Βιβλιοθήκης η κυρία Μίνα Μωραΐτου και η κυρία Μαρία Γιουρούκου. Εκ μέρους του Μουσείου Μπενάκη θα παραλάβουν ο επιστημονικός διευθυντής Μαγκίνης και ο υπεύθυνος της συλλογής Ευσταθίου Φινόπουλου Στεφανής. Και πάμε στο Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη. Βραβείο αφηγηματικού πεζού λόγου με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ στον κύριο Γιάννη Σιώτο για το βιβλίο του «Μάνα πατρίδα, κακιά μητριά». Βραβείο δοκιμίου με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ στον κύριο Αντώνη Μόλχο για το βιβλίο του «Κοινοτυπία του καλού, ένα Εβραιόπουλο στην Ελλάδα της κατοχής». Βραβείο παιδικής λογοτεχνίας με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ στον κύριο Πάνο Βαλαβάνη για το βιβλίο του «Η ιστορία της Ακρόπολης, εκεί που οι άνθρωποι συναντούσαν τους θεούς».
βραβείο ποίησης με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ στον κύριο Γιάννη Μεταξά για την ποιητική του συλλογή «Φεγγίτες». Έπαινος οίκοθεν στον κύριο Σταύρο Αυγολούπη για το σύνολο του έργου του στην παιδική λογοτεχνία. Έπαινος οίκοθεν στον κύριο Κώστα Φέρη και την κυρία Πέρσα Κουμούτσι για το βιβλίο «Η γέφυρα των λεμονιών». Στα αραβικά λέγεται «El Kobri El Lemon». Συγχαρητήρια θερμά. Τον έπαινο του κυρίου Φέρη παρέλαβε η κυρία Αναστασία Λαμπρία, εκδότρια των εκδόσεων «Ποταμός». Έπαινος οίκοθεν στον κύριο Θεόδωρο Στάθη για το βιβλίο «Δούριος ύπος της Δημοκρατίας». Φτάσαμε αισίως στην τρίτη τάξη ηθικών και πολιτικών επιστημών. Βραβείο Ιπποκράτους Καραβία με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ στον κύριο Απόστολο Παπακοσταντίνου για τη μελέτη του με τίτλο «Η συνταγματική αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης». Βραβείο Κωνσταντίνου Κριεζή με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ στον Απόστολο Γιανακόπουλο, ο οποίος έχει επιδείξει ιδιαίτερα πλούσιο εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό έργο στο Δημοτικό Σχολείο Κοντακέικον στη Σάμο. Βραβείο Σάκη Σπίλιου Μπιρμπίλη με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ στο Λύκειο των Ελληνίδων. Παράρτημα. Και συγκεκριμένα στην Πρόεδρο Εκατερίνη Παρασκευοπούλου, στη Γενική Γραμματέα Δήμητρα Καχτίτσι Τζαβάρα και στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου των Ελληνίδων, παράρτημα πύργου Ηλίας. Ευχαριστούμε. Βραβείο Εκατερίνης Οικονόμου με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ στο Σωματείο Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό με τον τίτλο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου είναι η κυρία Ιζαμπέλ Νατάσα Κλάιβ Βρέκωση. Βραβείο της Ακαδημίας Άνευ Αντιστοίχου Προκηρύξεως στην κυρία Μερόπη Σπυροπούλου, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, για το σύνολο του έργου της και τη συμβολή της στην ανάδειξη των πνευματικών επιδόσεων. Ρόχι.
Βραβείο Άνευ Αντιστοίχου Προκηρύξεως στην Ιερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη, συνεκτιμώντας την κοινωνική και εθνική προσφορά της στη μεγάλη αρχαιολογική και καλλιτεχνική αξία του τυχογραφημένου καθολικού της, για το οποίο έχει εκδοθεί ειδικός επιβλητικός τόμος, και τη σημασία της ιστορικής της παρουσία. Το βραβείο θα παραλάβει ο καθηγούμενος Ιεράς Μονής, Πανιερότατος Μητροπολίτης Θαυμακού, κύριος Ιάκωβος. Ευλογείτε. Να σας πω ότι το κτίριο που βρισκόμαστε τώρα ανήκε κάποτε στη δική σας Μονή και το παραχώρησε αφιλοκερδός το Δημόσιο και το Δημόσιο. Βραβείο της Ακαδημίας στο νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού ΑΜΚΕ με την επωνυμία Θάλασσες Αριστείας Εξελένσεις για την ευρεία κοινοφελή δράση. Το βραβείο λαμβάνει η πρόεδρος κυρία Ευγενία Τζανίνη. Βραβείο της Ακαδημίας στο Ζωγράφιο Λύκειο Κωνσταντινούπολης. Επί της συμπληρώσει 130 ετών λειτουργίας του και τη συνεχή προσφορά του στην παιδεία και τον πολιτισμό. Βραβείο της Ακαδημίας στο Ελληνικό Γυμνάσιο Αμοχώστου. Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 100 ετών. Το βιβλίο παρέλαβε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποφύτων Ανδρέας Μάτσης. Βραβείο της Ακαδημίας στο έργο με τίτλο «Αγία Σοφία, η Ναή της του Θεού Σοφίας ανά τον κόσμο», έκδοση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας. Το βραβείο θα παραλάβουν η καθηγήτρια κυρία Στουφή Πουλημένου και ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος. Βραβείο της Ακαδημίας στην τριμηνιαία έκδοση του περιοδικού «Περίπλους Ναυτικής Ιστορίας», που εκδίδεται από το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος από το 1991. Το βραβείο θα παραλάβει η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου και εκδότρια του περιοδικού, κυρία Αναστασία Αναγνωστοπούλου Παλούμπη. Συγχαρητήρια. Τέλος, βραβείο δόθηκε και στον κύριο Ιωάννη Σκαρέντζο, ο οποίος έχει αποχωρήσει, έχει συνταξιοδοτηθεί από την Ακαδημία, αλλά ο οποίος έδωσε μια συνολική προσφορά χωρίς αφιλοκερδός, ξεναγώντας πλήθη επισκεπτών στην Ακαδημία μας. Αυτή τη στιγμή αδυνατεί λόγω υγείας να έρθει. Με αυτές τις σκέψεις και αφού συγχαρώ όλους τους τιμηθέντες κατά το 2023 από την Ακαδημία Αθηνών, κύριε Πρόεδρε,
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα εν τη Ακαδημία Αθηνών τακτικά μέλη, τους ερευνητές της και τις υπηρεσίες της Ακαδημίας Αθηνών για τη γενικότερη συμβολή τους στην επιτυχία του έργου της Ακαδημίας Αθηνών. Εύχομαι σε όλες και όλους καλά Χριστούγεννα και ευτυχές το νέο έτος με υγεία. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, ήθελα να σας πω ότι είναι μια σημαντική, η σημαντικότερη ημέρα του έτους για την Ακαδημία, γιατί βασική αποστολή της Ακαδημίας είναι να τιμά την αριστεία. Σήμερα τιμήσαμε την αριστεία σε όλους τους κλάδους και στις επιστήμες και στις τέχνες και οπουδήποτε αλλού. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Λύεται η συνεδρίαση.